Ένας χρόνος στα δικού σου ουρνά στη Δημαρχία, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Ευφρώμης Ρόδος. Αυτοί οι κύριοι είναι, πώς λέγονται, κομματόσκυλα που τους λένε. Ακούς, είναι άνθρωποι του κόμματος, δεν μπορεί να προσφέρει παραπάνω, δεν μπορεί, και να θέλει δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι τους γίνεται, είναι πια έρμεοι και αυτοί κάποιων καταστάσεων. Πιστεύω ότι όποιος και να έβγαινε με αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να κάνει σωστά τη δουλειά τους. Χειρότερος είναι. Τα έχουν διαλύσει όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Για τη Ρόδο είναι καλός. 42 χωριά έχει πάνω στο κεφάλι του. Ακόμα νωρίς είναι για να κριθεί. Τουλάχιστον ένα χρόνο πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να μπορέσει να τα φέρει εκεί που πρέπει να τα φέρει. Αν δεν τα φέρει, άξιο της τύχης μας. Ικανοποιημένος? Όχι. Τίποτα δεν έκανε ο Στουρνάς. Ευρώμησε Ρόδος. Δεν βλέπεις, παντού βρωμιά είναι. Εγώ είπα ότι κομματικά πράγματα που, που κυβερνάει η κυβέρνηση και βάζει αυτούς είναι δοτή, όχι αιρετή. Πληρώνει όμως ο τόπος? Εμείς όλοι. Ο κόσμος, ο τόπος, εμείς. Εμείς είμαστε ο τόπος. Εμείς οι Ροδίτες γεννηθήκαμε εδώ και θέλουμε να πεθάνουμε εδώ. Ο πλουσιότερος δήμος εδώ τον έχουν κατακλέψει. Τον έχουν χρεώσει και έξω πόσα εκατομμύρια έχει έλλειμμα. Όπου για να πας ολοκλεψιά και ασυδοσία. Είσαι ικανοποιημένος οι εντυπώσεις σου? Πιστεύω πως ναι. Είναι καλός, αλλά για τη Ρόδο δεν ήταν νωρίς κόμμα ο Καλλικράτης. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει δημαρχός? Δεν υπάρχει. Θα δείξει την πορεία ότι αν πράγματι είναι κάτι που μπορεί να δείξει ότι πάει να κάνει κάτι, να αλλάξει ριζικά τα πράγματα για τη Ρόδο. Γιατί όχι να μείνει η Ελλάδα, αν δεν γίνει αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κρυθεί νομίζω στο τέλος. Καλώς είναι. Έκανε κακό δηλαδή? Έκανε κακό, ναι. Δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Προσπαθεί ο άνθρωπος να μαζέψει ασημάζευτα. Δεν υπάρχει δήμαρχος. Είναι όλοι τους για τη τσέπη.